Ο Βίνσεντ έχει κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα και μόνο με μια τεράστια πόρτα. Υπάρχει ένας πίνακας με διάφορα κουμπιά στα αριστερά και ένας άλλος με μια υπόδειξη στα δεξιά. Υπάρχει επίσης ένα ρολόι στον τοίχο πάνω από την πόρτα. Ποιο κουμπί πρέπει να πατήσει ο Βίνσεντ για να βγει από την παγίδα? Το πράσινο τρίγωνο. Οι αριθμοί στον πίνακα αντιπροσωπεύουν τις ώρες. Αν τους συνδέσετε στην όψη του ρολογιού, θα έχετε ένα τρίγωνο. Η πόρτα άνοιξε και ο Βίνσεντ μπήκε σε μια καλά φωτισμένη αίθουσα. Εκεί, είδε μια ακόμη πόρτα, αλλά αυτή τη φορά τόσο η τύχη όσο και το κλειδί κρέμονταν μαζί στην ίδια αλυσίδα. Αλλά αφού εξέτασε αυτό το σύστημα για μερικά δευτερόλεπτα, ο τύπος κατάλαβε ότι δεν θα έβγαινε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Το κλειδί έχει διαφορετικό μοτίβο. Δεν θα χωρούσε στην κλειδαριά. Ο Βίνσεντ πρέπει να ψάξει για άλλο τρόπο διαφυγής. Τότε, ο Βίνσεντ παρατηρεί ένα τραπέζι που στέκεται σε μια σκοτεινή γωνία. Πάνω του βρίσκεται ένα κομμάτι χαρτί, ένα μαχαίρι και αρκετά φουσκωμένα μπαλόνια. Ο Βίνσεντ παίρνει το χαρτί. Είναι ένα σημείωμα. Για να βγεις από εδώ, πρέπει να τρυπήσεις ένα μπαλόνι με ένα μαχαίρι. Αλλά αν το μπαλόνι χάσει αέρα ή σκάσει, θα μείνεις εδώ για πάντα. Ο Βίνσεντ σκέφτηκε για λίγο, μετά έκανε κάτι και μια κρυφή πόρτα άνοιξε σε έναν από τους τοίχους. Τι έκανε? Άφησε τον αέρα από ένα από τα μπαλόνια. Μετά το τρύπησε εύκολα με ένα μαχαίρι. Ο ντετέκτιβ Μάρκος και ένας άλλος περαστικός έγιναν μάρτυρες ενός τροχαίου ατυχήματος. Ένας άνδρας που είχε χτυπηθεί από ένα μίνι βαν ήταν πεσμένος στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του. Ο Μάρκος έσπευσε στην πλησιέστερη καφετέρια για να καλέσει ασθενοφόρο. Όταν επέστρεψε, ο περαστικός του είπε ότι ο άνδρας είχε γυρίσει ανάσκελα, αλλά δεν είχε συνέλθει. Αφού κοίταξε τη σκηνή για μερικά δευτερόλεπτα, ο ντετέκτιβ είπε, καλύτερα να επιστρέψεις όλα όσα πήρες από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί το είπε αυτό? Όταν είδαν τον άνδρα για πρώτη φορά, μόνο ένα κουμπί ήταν κουμπωμένο στο σακάκι του. Αλλά τώρα είναι ήδη δύο κουμπιά. Ο περαστικός πρέπει να άνοιξε το σακάκι του για να ψάξει για το πορτοφόλι και στη συνέχεια να το κούμπωσε λάθος. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα και προσπαθήστε να καταλάβετε ποιος είναι μεταμφιεσμένος εξωγήινος. Είναι ο τύπος με το κίτρινο πουκάμισο. Τρώει μια μπανάνα, αλλά δεν την έχει ξεφλουδίσει πριν τη δαγκώσει. Πιθανότατα βλέπει αυτό το φρούτο για πρώτη φορά. Τρεις διάσημοι ντετέκτιβ ήρθαν σε μια καφετέρια, για να συζητήσουν μια δύσκολη υπόθεση. Ένα σερβιτόρος τους πλησίασε και τους ρώτησε, «Θέλετε όλοι καφέ?» Ο πρώτος ντετέκτιβ είπε, «Δεν ξέρω». Ο δεύτερος detective απάντησε, «Δεν ξέρω». Και ο τρίτος detective είπε, «Ναι». Ξέρετε τι παρήγγειλαν οι δύο πρώτοι detective? Όλοι οι detective παρήγγειλαν καφέ. Ο καθένας τους ήθελε να πιει αυτό το ρόφημα,
αλλά οι δύο πρώτοι δεν μπορούσαν να ξέρουν αν θα ήταν η επιλογή του καθενός. Αν οι δύο πρώτοι detective δεν ήθελαν καφέ, θα έλεγαν απλά όχι. Όταν λοιπόν ο τρίτος detective άκουσε τις απαντήσεις των συναδέλφων του, κατάλαβε ότι και οι δύο ήθελαν καφέ, και αφού θα έπαιρνε και αυτός ένα φλιτζάνι, είπαινε. Ο Ραλφ, ο Γουίλι, η Άμπερ και η Γκρέις βρίσκονται σε μια αίθουσα μουσείου. Κάποιος έκλεψε ένα ανεκτήμητης αξίας έκθεμα από την αίθουσα αυτή πριν από αρκετές ώρες. Ο Ραλφ, ο Γουίλι και η Άμπερ ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με το έγκλημα, αλλά ο detective δεν τους πιστεύει. Συλλαμβάνονται όλοι και οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα. Μόνο η Γκρέις που δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση είναι ελεύθερη να φύγει. Γιατί? Η Γκρέις είναι ο detective. Η Τζάνις έπινε τον πρωινό της καφέ σε μια καφετέρια, όταν άκουσε ένα αυτοκίνητο να σταματάει με στριγγλιά και μετά δυνατές φωνές. Έτρεξε εκεί και είδε έναν άνδρα με το ποδήλατό του στο έδαφος και ένα αυτοκίνητο να στέκεται κοντά. Ο ποδηλάτης δεν φαινόταν να έχει τραυματιστεί και η Τζάνις τον βοήθησε να σηκωθεί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τους πλησίασε πάρα πολύ. Ο ποδηλάτης έδειξε τον άνδρα. «Με έκανε να τρακάρω χτυπώντας το ποδήλατό μου με το αυτοκίνητό του». Αλλά ο οδηγός είπε, τον είδα στον καθρέφτη να χάνει τον έλεγχο του ποδηλάτου του, μετά έπεσε στο έδαφος και σταμάτησα το αυτοκίνητο για να πάω να τον ελέγξω. Η Τζάνις κατάλαβε σχεδόν αμέσως ποιος έλεγε ψέματα. «Εσείς το καταλάβατε». Το αυτοκίνητο δεν έχει πλευρικούς καθρέφτες, υπάρχουν επίσης πολλά πράγματα στο πίσω κάθισμα. Εμποδίζουν την όραση του δρόμου, οπότε ούτε ο οδηγός θα μπορούσε να δει κάτι στον καθρέφτη του. Λέει ψέματα. Ένας πλούσιος επιχειρηματίας ήταν διάσημος για το ότι φορούσε πάντα λευκό καπέλο. Μια μέρα όμως ήρθε στο γραφείο του με ένα μάτσο φρούτα στο κεφάλι του. Οι υπάλληλοι του σοκαρίστηκαν, αλλά δεν τόλμησαν να τον ανακρίνουν. Η κατάσταση επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα. Την τρίτη μέρα, ο γραμματέας του επιχειρηματία μάζεψε όλο του το θάρρος και ρώτησε τι συμβαίνει. Ο άνδρας απάντησε «Αυτό συμβαίνει επειδή έχασα ένα στοίχημα, δεν το έχω εκπληρώσει ακόμα, αλλά θα το κάνω σήμερα. Δεν χρειάζεται να παραγγείλετε γεύμα για μένα». Τι έπρεπε να κάνει ο επιχειρηματίας για να εκπληρώσει το στοίχημα? Όταν έβαλε αυτό το στοίχημα, είπε ότι αν χάσω θα φάω το καπέλο μου.